Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Άλλη μία Τετάρτη μαζί με τα χρώματα του λόγου. Είναι γλυκιά η απόψινη Τετάρτη γιατί ο καιρός έξω θυμίζει άνοιξη. Λέτε να έχει μπει ήδη. Δεν ξέρω ημερολογιακά ή μη ημερολογιακά κατά πόσον δικαιολογείται αυτός ο γλυκός καιρός. Ξέρω ότι εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να απολαύσουμε αυτή την υπέροχη θερμοκρασία και να ταξιδέψουμε. Να ταξιδέψουμε απόψε σε άλλα μονοπάτια, μονοπάτια αναζήτησης, μονοπάτια που ξέρουμε ότι τα λατρεύετε και τα λατρεύουμε κι εμείς. Θα κάνουμε μια αναδρομή σε πυραμίδες απόψε, φίλοι μου. Απόψε θα μιλήσουμε για πυραμίδες, πού υπάρχουν πυραμίδες. Φυσικά έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές μας ότι δεν είναι μόνο οι πυραμίδες της Αιγύπτου. Έχουμε και εδώ στην Ελλάδα μας πυραμίδες και παράλληλα, εκτός από τις πυραμίδες, φιλοδοξούμε να πάμε ακόμη πιο βαθιά, να πάμε σε μονοπάτια πιο απάτητα, να σας συντριγκάρουμε λιγάκι με τι μπορεί να συνέβαινε μέσα εκεί σε αυτούς τους χώρους, να πάμε και λίγο πιο έξω, να μιλήσουμε και για μυστήρια, να μιλήσουμε και για όλα αυτά τα απόκρυφα που ενδεχομένως να συνέβαιναν σε αντίστοιχους χώρους και που εμάς, τους σύγχρονους, απλά μας προσφέρουν γνώση, μας προσφέρουν αυτή τη γοητεία της αντίληψης του αγνώστου και θα μας πείτε τι μπορούμε να κερδίσουμε και να γίνουμε καλύτεροι ως άνθρωποι. Όσο καλύτερα γνωρίζουμε το παρελθόν, τόσο πιο καλά προετοιμασμένοι είμαστε για το μέλλον. Είμαστε αυτής της αρχής. Απολαύστε λοιπόν απόψε το ταξίδι μας. Απολαύστε το γιατί πιστεύω ότι δεν έχουμε ούτε ποδόσφαιρο, ούτε άλλους αγώνες. Και αν έχουμε, νομίζω ότι τέτοια ταξίδια μια φορά γίνονται. Ποδοσφαιρικούς αγώνες ή αγώνες μπάσκετ ή οτιδήποτε άλλο μπορείτε να βλέπετε συχνά. Ταξίδια τα απόψινά. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να βλέπετε συχνά, όταν μάλιστα συνδυάζονται με τόσο καλή συντροφιά, όταν συνδυάζονται με τόσο όμορφο καιρό και με τόσο όμορφη διάθεση που θα προσπαθήσουμε εμείς να σας φτιάξουμε απόψε. Ξεκινώ εξ αριστερών να παρουσιάσω φυσικά ποιον άλλον, τον κύριο Γιώργο Πάλμο, ερευνητή. Καλώς ήρθατε, κύριε Πάλμο. Καλησπέρα σας. Επιζήσατε. Εντάξει, σε αυτές τις έρευνες πάντα υπάρχει κίνδυνος. Ο κύριος Πάλμος είναι τραυματίας σήμερα, αλλά μας αγαπάει τόσο πολύ που ήρθε έστω και με πρόβλημα. Πρόβλημα στο πόδι είναι, κύριε Πάλμο? Σποδινική στήλη, πόδι, ισχύω. Δεν θα δώσουμε φίλοι περισσότερη συνέχεια, γιατί ο κύριος Πάλμος δεν είναι τυχαίο αυτό το οποίο έπαθε, αλλά θα το αναλύσουμε εν καιρό ή δεν θέλετε? Κάποια άλλη φορά τώρα. Σε άλλες διαδικασίες. Σε άλλες διαδικασίες. Επιφυλασσόμεθα, φίλοι, πάντως να ξέρετε ότι υπάρχει ενδιαφέρον πίσω από αυτό που ακούτε. Δεν είναι ένα τυχαίο ατύχημα. Αυτό το λέω απλώς για να ανάψουν λιγάκι τα αίματα. Δίπλα μου εκ δεξιών έχουμε έναν νέο και αγαπημένο συνεργάτη της εκπομπής μας, τον Βασίλη τον Κεράτσα. Καλώς ήρθες, Βασίλη. Ευχαριστώ. Βασίλη, πιστεύω ότι σε συνεργασία με τον κύριο Πάλμο και με την όλη περί πυραμίδων, θα έχετε να μας πείτε ενδιαφέροντα πράγματα σήμερα. Ναι, έχει πολλά στοιχεία να προσφέρει το Ινστιτούτο το ΑΣΑΝΑ. Ναι. Οπότε είμαστε όλοι αυτοί, θα μας πείτε με τη σειρά σας όλοι ό,τι έχετε να πείτε. Στο άκρο δεξί φυσικά θα το πω γιατί είμαι κακιά μερικές φορές. Αργήσαμε να ξεκινήσουμε γιατί ο κύριος Δραγώνας δεν ήρθε στην ώρα του. Έτσι, για να μην έχετε να μας λέτε για την προηγούμενη φορά, ακριβώς την προηγούμενη εκπομπή, εγώ είπα ότι ήσασταν στην ώρα σας. Σήμερα ορίστε τι πάθατε. Πλησιάζει, κύριε Δραγώνα. Πού ήσασταν, κύριε Δραγώνα, γιατί δεν ήσασταν στην ώρα σας? Αφού σχολιάζατε συνέχεια, έπρεπε να βεβαιωθεί η φήμη. Να. Γιατί ο κόσμος έτσι, κάποτε δεν πρέπει να αργήσει, σου λέει. Έτσι, για να μην χαλάσει η φήμη και πει ότι ο Δραγώνας έχει γίνει καλό παιδί πλέον. Μην χαλάσει και το χιούμορ. Και το χιούμορ. Είστε απαράδεκτος, αλλά επειδή σας αγαπάμε, σας συγχωρούμε. Και επειδή δεν θα ασχοληθώ τώρα, εγώ θα ασχοληθώ με σοβαρά πράγματα και όχι με τη δική σας καθυστέρηση, κύριε Δραγώνα, καταλάβατε. Δεν πρόκειται να κλέψετε την παράσταση, δηλαδή απόψε λόγω της καθυστέρησής σας. Θα την κλέψετε ίσως με αυτά που θα πει. Αλλά όχι λόγω της καθυστέρησής σας. Δίνω αμέσως τη σκητάλη στον κύριο Πάλμο. Έμεινε από νερό πάντως. Ναι, για να μας πει, κύριε Πάλμο, τι θα λέγαμε σαν εισαγωγή για αυτό που λέμε πυραμίδες? Υπάρχουν σε 23 χώρες, με βάση τις έρευνες του Ινστιτούτου και το ντοκιμαντέρ που θα δούμε σε λίγο, που είναι μια παραγωγή από την ομάδα Δαήμονες, με τους οποίους συνεργαστήκαμε προτριετίας και το φτιάξαμε, είναι 52 λεπτά, θυμάμαι καλά, δεν θα το δούμε βέβαια όλο τώρα. Ναι. Οι περισσότερες μεγαλύτερες είναι στην Κίνα. Το Ινστιτούτο πριν από 23 χρόνια το ανακοίνωσε, ναι, και να πούμε και πώς το μάθαμε αυτό. Είναι ο γνωστός έμπορος κινέζικων
αντικειμένων τέχνης, ο κύριος Πόθος Παπαδάκος, ναι, ο οποίος πριν 23 χρόνια μας έφερε στοιχεία από την Κίνα και μας αποκάλυψε ότι υπάρχουν εκεί οι μεγαλύτερες και οι περισσότερες σε αριθμό πυραμίδες στον κόσμο. Είχαμε την εντύπωση τότε ότι είναι ένας κάποιος αριθμός σημαντικός, όμως τελικά διαπιστώσαμε ότι είναι 151 οι πυραμίδες της Κίνας. 151 πυραμίδες. Στην Κίνα. Σχετίζονται άμεσα με τον ελληνικό πολιτισμό. Και, μισό λεπτό. Όταν λέτε σχετίζονται άμεσα, δηλαδή οι Έλληνες φτιάξαν αυτές τις πυραμίδες. Τα στοιχεία μέσα και πάνω στις πυραμίδες δείχνουν Έλληνες τεχνίτες. Εξάλλου και στις Αιγυπτιακές πυραμίδες βρέθηκε κατάλογος εργολάβων και προϊσταμένων των οικοδομών με ονόματα κτλ. Και διαπιστώθηκε ότι οι επιστάτες τουλάχιστον ήταν Έλληνες. Ναι. Κατά συμπέρασμα, έχουμε άμεση σχέση με αυτές τις κατασκευές. Μην ξεχνάμε εξάλλου ότι στην επαρχία Γιουνάν λέγεται και έτσι ακριβώς λόγω της επιρροής των Ελλήνων, αλλά και βρέθηκαν και τάφοι και Κελτών και Ρωμαίων κτλ. Δηλαδή στην Κίνα είχαν φτάσει πολλοί. Μάλιστα, εμείς έχουμε την υποψία στο Ινστιτούτο ότι αυτό το λεγόμενο υγρό πυρ των Βυζαντινών είχε προέλευση την επαρχία Γιουνάν. Τι λέτε? Διότι το χρησιμοποίησαν οι Κινέζοι, μάλιστα ένας πολύ μεγάλος πόλεμος που είχε γίνει στην Κίνα την εποχή της ελληνικής κλασικής, ας πούμε, περίοδου. Στον πόλεμο αυτόν συμμετείχαν στρατοί που είχαν ρουκέτες, πυρίτιδα, είχαν φλογοβόλα και ήταν αναπτυγμένη η τεχνολογία αυτών των οπλικών συστημάτων στην Κίνα την εποχή εκείνη. Να πούμε λοιπόν ότι... Είναι μια πολύ παλιά εποχή. Πολύ παλιά, ναι. Να πούμε, να πούμε ότι έχουμε την Κίνα, έχουμε μετά την Νότιο Αμερική με πολύ σημαντικές πυραμίδες σε πολλές χώρες και την Κεντρική Αμερική με σημαντικότερες πυραμίδες, βέβαια, κατά τη γνώμη μου, στη Γουατεμάλα, αλλά υπάρχουν και στο Μεξικό και σε πολλές άλλες χώρες. Και ταυτόχρονα, οι πυραμίδες δεν υπάρχουν, ίσως, γιατί δεν είμαστε βέβαιοι και γι' αυτό, στο Νότιο και στο Βόρειο Πόλο. Σε όλες τις άλλες περιοχές της Γης, λίγο πολύ, υπάρχουν πυραμίδες και σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Και στην Ελλάδα, που θα μας κάνει και ανάλυση ο Βασίλης για τις ελληνικές πυραμίδες, οι οποίες είναι πολύ περισσότερες από ό,τι έχουμε ακούσει. Και να πούμε ότι είχαμε και μια αντιπαράθεση προδιετίας-τριετίας με την εφημερίδα Θέμα, όπου κάποιο ντοκιμαντέρ που δείξαμε δικό μας, έγινε κάποια κριτική πάνω στο ντοκιμαντέρ. Εμείς επιβεβαιώσαμε τις απόψεις μας, τους ισχυρισμούς μας, με ένα ντοκιμαντέρ που συντοματικά ήρθε μέσα σε μια εβδομάδα από τη συζήτηση με το εφημερίδα Θέμα, ήρθε από Γερμανικό Πανεπιστήμιο και το έπαιξε το Sky, το κανάλι Sky, το οποίο ντοκιμαντέρ επιβεβαίωνε τις δικές μας απόψεις που είχαν χαρακτηριστεί ως ακραίες όταν μιλήσαμε για πλάγιους αεραγωγούς πυραμίδες και σχέση με το Σύριο κτλ. Μισό λεπτό. Εσείς δηλαδή τι ισχυριστήκατε και το θέμα ήρθε σε αντιπαράθεση με εσάς, γιατί δεν έχω καταλάβει ότι... Είμαστε από το 72, με το Σύριο. Εμείς ισχυριζόμαστε από το 72 ότι πιθανότατα οι πυραμίδες να είναι μια κατασκευή αστρονομικού χαρακτήρα, ας πούμε, και ότι πιθανότατα κάποιες πυραμίδες μέσω κάποιων πλαϊνών αεραγωγών που συνέπιπταν αριθμητικά, γωνιακά, τριγωνικά, αν θέλετε, με τον Σύριο στο μέσο της ημέρας, οι πυραμίδες αυτές χρησιμοποιούνται για διακτίνηση κάποιων σωμάτων. Αυτό ακούστηκε και ακούγεται και αυτή τη στιγμή ακραίο και θα ήταν ακραίο εάν δεν είχε γίνει η γερμανική μελέτη, η οποία πιθανότατα ακολούθησε τις δικές μας αρχικές θέσεις, η οποία έγινε με κάποια πανάκριβα ρομπότ, τα οποία μπήκαν μέσα στους πλαϊνούς αεραγωγούς, κινηματογράφησαν τις διαδρομές και μέτρησαν αποστάσεις. Πέστε μου κάτι, κύριε Πάλμο, γιατί να μπουν ρομπότ? Γιατί ήταν ο χώρος τέτοιος που δεν χώραγε να μπει άνθρωπος. Και βάλανε οι Γερμανοί τα ρομπότ, ανεβήκαν τους πλαϊνούς αεραγωγούς και ήταν τη σύμπτωση με το Σύριο για την περίοδο που χτιστήκαν αυτές οι πυραμίδες. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κατά συμπέρασμα, μπορεί πιθανότατα οι πυραμίδες, εκτός από αυτό που νομίζουμε ότι ήταν ένα ταφικό μνημείο, ναι, να ήταν κάτι πολύ περισσότερο, το οποίο ο σημερινός πολιτισμός, αν και πιστεύει στη μεταθάνατο ζωή, αν και πιστεύει και σε ορισμένα άλλα στοιχεία όπως είναι το αστρικό σώμα κτλ., δεν επικεντρώνει σε αυτή τη θέση και πιστεύουν οι αρχαιολόγοι ότι οι πυραμίδες ήταν ένα καθαρά ταφικό μνημείο. Όμως, μέσα στο ντοκιμαντέρ που έχουμε φέρει, ναι, υπάρχει και άποψη αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων και ιστορικών ότι τότε είχαν διαπιστώσει την εποχή εκείνη. Είχαν διαπιστώσει την κατασκευή πυραμίδων, οι οποίες δεν περιείχαν μέσα μούμιες, σώματα φαραώ κτλ. Άρα, γιατί είχαν χτιστεί αυτές οι πυραμίδες? Άρα, άλλη ήταν η κύρια σκοπιμότητα. Πολύ ωραία. Ωραία, όταν τη εισαγωγή, Βασίλη.
Ναι, έχω δει το εν λόγω DVD για το οποίο έγινε θέμα. Αυτό το DVD ποιος το έχει φτιάξει?